Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε, βασικά δεν είναι κάποια νέα συνδρομή από ότι μην βλέπετε το κουτί έτσι. Απλά λογικά είναι το My Geekbox. Τώρα ξεμείναν από κουτιά, γιατί αυτό τυπικά είναι το κουτί του Pop in a Box, όπου έχει και το logo του Pop in a Box. Εντάξει, αυτοί έχουν τα ίδια warehouses και ενώ συνήθως τα My Geekbox πηγαίνουν στο ταχυδρομείο να το πάρω, αυτό έφτασε σπίτι όμως φτάνουν και τα Pop in a Box. Οπότε παίζει να φύγει και από warehouse του Pop in a Box, γι' αυτό και σε αυτό το κουτί. Λογικά είναι το My Geekbox, τώρα θα δούμε, θα φανεί και στον τίτλο θα καταλάβει τι είναι πάνω, γιατί ανάλογα μόλις το ανοίξουμε θα δούμε και τι είναι. Αλλά και βάσει της ημερομηνίας αποστολής που είδα από τότε που στείλαν το My Geekbox, έφτασε πάνω στην ώρα του μέσα Ιουλίου, προς τα τέλη Ιουλίου, εντάξει σχετικά καλά είναι, έχουμε δει να βγουν και λίγο παραπάνω. Να πούμε το My Geekbox, αν είναι το My Geekbox, είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί που έρχεται, το πιο οικονομικό που έρχεται στην Ελλάδα στα 20 ευρώ μόλις κάθε μήνα. Αυτά νομίζω, εντάξει το φαίνεται μεγαλούτσικο και λίγο βάρη, οπότε κάτι πιστεύω να έχει. Τώρα γιατί σε αυτό το κουτί, αυτό είναι το λόγο του Pop in a Box και από ό,τι έχω δει κάποιοι έχουν παραλάβει Pop in a Box με πιο λίγα κουτιά, με πιο λίγα pop το μήνα, ας πούμε, και στην Αμερική συνήθως λογικά το αμερικάνικο Pop in a Box πάει εκεί, στέλνουν έτσι. Σε αυτό το κουτί, γιατί είναι και το σήμα τους. Πάμε να το ανοίξουμε αμέσως, όπως είπαμε είναι του Ιουλίου. Εντάξει, το My Geekbox είναι πιο random κουτί, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ή θεματολογία, ας πούμε, διάστημα και να έχει μέσα διάφορα περί διαστήματος. Μπορεί να τύχουμε ένα μάτσο random αντικείμενα, θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ας ξεκινήσουμε με το μπλουζάκι. Το οποίο μπλουζάκι τελευταία στέλνει ότι να είναι μπλουζάκια όπως το προηγούμενο και γενικά εδώ και μερικούς μήνες φτιάχνει τελείως δικά του σχέδια. Εντάξει, Born Geeky και τα σχετικά, ναι, Ιούλιο 2018. Εντάξει. Λάκα φαίνεται να έχει, έχουμε μια μάχη μεταξύ ρομπότ. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν παραπέμπει κάπου συγκεκριμένα σε κάποιο παιδικό, σε κάποιο κόμικ, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι έτσι ένα ωραίο geek σχέδιο. Δεν μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα αυτό. Προτιμούσα τα σχέδια που παραπέμπουν κάπου σε κάποια πιο γνωστή ταινία ή κάτι τέτοιο παρά έτσι ένα τελείως άκυρο σχέδιο δικό του. Έχουμε κάτι σε puzzle, το οποίο βασικά πρέπει να συνοδεύεται με το κουτί. Ναι, είναι ένα puzzle το οποίο δεν με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα και αυτό είναι και το κουτί του. Το βάλανε έτσι για να χωρέσει μέσα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε κάπως έτσι. Αυτό είναι το κουτί του, ας πούμε. Από Rick and Morty, 300 κομμάτια. Α, τι λέει, 3D puzzle είναι. Όχι, έπρεπε να είναι 3D puzzle βασικά. Όχι, άκυρο. Απλό κανονικό παζλάκι φαίνεται με αυτό το σχέδιο εδώ. Το οποίο εντάξει, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αυτό γίνεται 28-27,9 cm τέλος πάντων. Και 35. Λοιπόν, ναι, αυτό το σχέδιο. Ωραίο σχεδιάκι, αλλά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί είναι Rick and Morty. Αν και ήδη μου έρχεται κάποια στο μυαλό η οποία θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα αυτό το παζλάκι, αν έχει όρεξη να φτιάξει παζλ. Εγώ δεν θα κάνω το φτιάξω γιατί και δεν είμαι πολύ φαν το παζλ και τη όλη φάση και εννοείται του Rick and Morty δεν είμαι τόσο φαν. Δεν έχω ασχοληθεί. Ας δούμε το. Εντάξει, κάθε μήνα μας έχουν και ένα χαρτί, μια καρτούλα έτσι, η οποία πίσω γράφει και τι μας έχει. Mr. Gift, α, δεν θα δούμε τι έχει, αλλά μας λέει Mr. Gift. Τώρα δεν ξέρω όμως, δεν ξέρουν και αυτοί θα βάλουν ή βάζουν τυχαία κάποιο αντικείμενο. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα μπρελόκ το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Όχι. Δεν νομίζω να το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είναι περικεφαλαία, είναι η μάσκα μάλλον του Iron Man ή το κράνος του Iron Man, κάσκα ή όπως θέλει να το πει ο καθένας. Πάρα πολύ ωραίο και δεν ξέρω αν ανάβει κιόλας. Όχι, δεν φαίνεται να έχει κάποιο κουμπί και θα γράφει κιόλας try me ή κάτι τέτοιο ή θα γράφει ότι έχει φακό γιατί και πίσω δεν μας δείχνει κάτι. Ωραίο μπρελοκάκι όμως και βαρύ από την SD Toys από ό,τι βλέπω. Έχουμε δικά αντικείμενα αυτής της εταιρείας. Και εδώ έχει το κράνος του Iron Man και το σφυρί του Thor. Ωραίο μπρελοκάκι, πάρα πολύ ωραίο μπρελοκάκι για τα κλειδιά. Θα είναι ένα από τα πολλά μπρελοκ που έχουμε, αλλά είναι Marvel αγαπημένο αντικείμενο. Συνεχίζουμε με άλλα δύο αντικείμενα μάλλον από αγαπημένες θεματολογίες. Pint Size Heroes, πρέπει να έχουμε ξαναδεί τέτοιο. Εντάξει, Φύλακες του Γαλαξία 2 είναι το αντικείμενο της Funko, αλλά νομίζω ναι. Είναι, έχουμε ξαναδεί τέτοιο, όπως αυτό είναι εδώ το μικρούλι των Star-Lord που είχαμε βγάλει από παλιότερο, δεν θυμάμαι αν ήταν πάλι από My Geekbox. Παίζει να ήταν πάλι από My Geekbox, δεν θυμάμαι καλά, έτσι είναι τα pint sizes. Στην ουσία είναι σαν τα Dorps, απλά λίγο πιο μικρά, ξέρω εγώ, και λίγο διαφορετικά στη φάτσα. Αλλά θυμίζουν πάρα πολύ τα Dorps, απλά είναι λίγο πιο μικρά. Και έχουν ανοιχτά μάτια, ενώ συνήθως τα Dorps έχουν τα κλασικά χαζά κλειστά μάτια. Ας το ανοίξουμε να δούμε τι είχαμε. Έχει σπανιότητες. Εμείς την άλλη φορά είχαμε τύχει, εντάξει, το πιο απλό. Το Star που είναι 1 προς 8, αλλά έχουμε 1 προς 12, 1 προς 24. Ναι, 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 ο Ingo ας πούμε, ο Taserface 1 προς 24, 1 προς 12 είναι ο Yondu και η... Εδώ τι έχουμε άλλο. Και η Gamora είναι 1 προς 12 και ο Drax 1 προς 24 είναι και η Mantis. Τι κανένα τυχαία να μην κάνει Mantis. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε να δούμε τι είχαμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα blind bags και αυτά. Λοιπόν, δεν θα δω εγώ τι τύχαμε, να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε. Όχι, δεν μου λέει κάτι, δεν έχει μαλλί, οπότε παίζει να είναι κανένας Drax. Ναι, είναι ο Drax
Δεν έβλεπα, εντάξει, το καταλαβαίνει όμω κατευθείαν γιατί πιάνει ότι δεν έχει μαλλί. Εντάξει, ωραίο ο Drax, θα τον βάλουμε δίπλα στον Star-Lord που είχαμε τύχει. Και παίζει να είναι και ο μόνο που δεν έχει μαλλί, είναι ο μόνο που έχει έτσι λίγο κεφάλι. Εύκολο να το καταλάβουμε και όλα τα αυτιά, ούτε αυτά. Και είναι και από του πιο. Α, όχι, δεν είναι από του πιο common. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, δεν είχαμε το ότι πιο common, ξέρω εγώ, είναι 1 προς 12. Είναι λίγο πιο σπάνια από τα πιο common που είναι 1 προς 8. Και αυτά εδώ θα κάνουμε και τικ. Εντάξει, έχουμε το Star-Lord και έχουμε και το Drax. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο μικρούλη και αυτό θα μπει στο νέο background δίπλα στον Star-Lord. Πάρα πολύ ωραίο μικρούλη. Αυτό έχουν ακριβώς το ίδιο σωματότυπο και κεφάλι με τα Dorps, απλά έχουν ανοιχτά μάτια και λίγο διαφορετικό στόμα. Λοιπόν, και έχουμε ακόμα ένα μεγάλο και τελευταίο αντικείμενο και γαμάτο αντικείμενο. Εντάξει, θα το προτιμούσα να ήταν λίγο παλιότερο, ας πούμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε κάτι άλλο, όχι. Το τελευταίο αντικείμενο αυτού του κουτιού είναι αυτό, πώς το λέει, Luminart. Ναι, Luminart. Δεν ξέρω, έχουν φώτα. Έχει φώτα, λέει, έχουν μπαταρίες. Παίζει και να ανάβει κιόλας. Αυτό εδώ, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο να το δούμε, νομίζω. Εντάξει, είναι λίγο 3D λίγο. Θα μπορούσα να έρθω από τη μια μεριά να κάνω, ξέρω εγώ, αλλάζει η οπτική του γωνία, όχι. Τίποτα δεν αλλάζει, απλά έρχονται λίγο πιο έτσι. Θα μπορούσαν να το κάνουν να φαίνονται μια η κακή και μια η καλή, ξέρω εγώ. Γιατί όχι, θα το προτιμούσα αυτό λίγο παραπάνω. Α, όχι, ρε, εσύ έχει USB. Α, μάλιστα έχει USB, το συνδέει και ανάβει. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πρέπει να έχουμε τύχει ξανά τέτοιο, αλλά πες να μην το είχαμε ανοίξει εκείνο και να ήταν και εκείνο τέτοιο. Ή εκείνο ήταν απλό, ας πούμε, δεν ανάβει κάτι. Γιατί αυτό που το λέει έτσι Luminar, το κουτί δεν θα μας χρειαστεί. Ωραία, φίλε, αυτό είναι ωραίο. Συνδέεις εδώ το USB και βάζεις και μπαταρίες αν θες. Ναι, λογικά βάζεις και μπαταρίες αν θες. Τρεις μπαταρίες των 2α, τις οποίες και για τον τοίχο μπορείς να το βάλεις. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Όχι, το άλλο που είχαμε τύχει νομίζω δεν ήταν έτσι που είχαμε βγάλει ένα παρόμοιο. Δεν ήταν Luminar, πώς το λένε αυτό. Ήταν απλή κορνίζα πάλι 3D. Ή όχι, εγώ το τσεκάρω γιατί εκείνο θυμάμαι ήταν πιο παλιό, πιο καλό, πιο κλασικό, ξέρω εγώ. Αυτό είναι από Last Jedi. Το Last Jedi δεν με εξετρέλανε και ιδιαίτερα. Σαν Star Wars, καλό, ήταν μια ωραία συνέχεια, αλλά δεν με εξετρέλανε ιδιαίτερα λόγω κάποιων πραγμάτων που έδειξε. Λοιπόν, αυτά τα αντικείμενα σε αυτό το κουτί. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε δύο αντικείμενα από αγαπημένες θεματολογίες. Και το Rick and Morty, εντάξει, και η μπλούζα λίγο πιο Klein Mind. Εδώ το Mr. Gear του έλεγε. Μας λέει πίσω ποια αντικείμενα έχει. Και έχουμε το μπλουζάκι του My Geekbox, το Star Wars, το Luminar, τους φύλαξες του Γαλαξία, το Rick and Morty Puzzle. Α, Mystery Gift λέει αυτό. Γιατί μεταξύ δεν μπορούμε να σου πούμε ποιο είναι το πέμπτο αντικείμενο. Τι χαζομάρες, και θα δω αυτό πρώτα. Πρώτα είδα το πέμπτο αντικείμενο ποιο είναι και μετά διάβασα αυτό ούτως ή άλλως. Για αυτό που μας λέει εδώ το Mr. Gift. Αυτά. Ωραίο κουτάκι, πολύ ωραίο My Geekbox. Άρχισε να ξανανεβαίνει το My Geekbox, γιατί έχουμε δει και ακόμα καλύτερα από αυτό, αλλά και πολύ χειρότερα My Geekbox. Να πούμε ότι εδώ έχουμε και τα αντικείμενα, βασικά αυτό που είπα, ότι τρία αντικείμενα είναι από αγαπημένες θεματολογίες, δύο αντικείμενα από Marvel και ένα αντικείμενο πολύ ωραίο από Star Wars. Μια έτσι πρόχειρη εκτίμηση τώρα αυτό το μπρουλοκάκι, το οποίο εντάξει ούτε ανάβει ούτε κάνει κάτι σαν φακός ή ξέρω εγώ και αυτά, πώς να το πεις. Να το πεις κάνα δεκάρικο max και λίγο πιο κάτω κάνα 8 ευρώ ξέρω εγώ, αν και εντάξει είναι μεγαλούσικο και αυτά, ωραίο και βαρύ μπρουλοκ. Αυτό το παζλάκι τώρα, εντάξει, Rick and Morty παζλάκι, εντάξει εννοείται είναι. Πώς το λένε, license, 300 κομμάτια, αλλά δεν νομίζω, κάνα 8 γι' αυτό. 2 πάνω, 2 κάτω, να είναι 6, να είναι 10 το πολύ, γιατί ένα παζλάκι με 300 κομμάτια σε μικρό κουτάκι όμως και αυτά, αν είναι σε πολύ ωραίο κουτάκι έτσι το Rick and Morty το τετράγωνο. Αυτό παίζει να είναι τσιμπημένο αντικείμενο, αυτό σαν αντικείμενο μπορεί να κάνει και κανένα 20. 5 πάνω, 5 κάτω πάλι, πιο κάτω από 20 δεν νομίζω, γιατί φωτίζει, κάνει σε USB, το βάζει, κάπου εκεί κάπου στο 20 μπορεί να το πούμε αυτό νομίζω. Τα pinch size κάπου στα 6 ευρώ, 6-7 ευρώ περίπου τόσο βγήκαν εκεί. Άντε από 5 να τα βρει τα πιο φθηνά που δεν νομίζω καν να βρει τόσο φθηνό στην Ελλάδα pinch size. Αλλά λέμε τώρα αυτά τα pinch size κυρίως που βγάλανε. Και τα μπλουζάκια εντάξει, επειδή δεν έχει κάποιο σχέδιο έτσι από κάποια ταινία ή κάτι που να μας ενδιαφέρει και τα σχετικά. Και η στάμπα του. Α, καλούτσικη φαίνεται. Εντάξει, φαίνεται λίγο καλούτσικη η στάμπα, φτιάξαν λίγο την ποιότητά του. Για μένα όμως είναι ένα απλό φανελάκι απλά με ένα έτσι ωραίο σχέδιο. Πότε θα το πούμε κανένα 15. Το πολύ άντε 2 πάνω, 2 κάτω περίπου εκεί δεν νομίζω πιο ακριβό γιατί δεν έχει κάποιο σχέδιο ότι είναι licensed. Αυτά δεν ξεχάσαμε κάτι. Όχι. Ωραίο κουτάκι μπορώ να πω. Μ' άρεσε αρκετά και αυτό ίσως το διακοσμήσουμε κάπου και θα ψάξω το πιο παλιό να δω μήπως έτσι είναι και εκείνο σε τέτοιο στυλ. Θα βάλουμε κάπου να φωτίζουν το βράδυ, ξέρω εγώ να δούμε πώς θα φαίνονται. Αυτά νομίζω παιδάκια μου. Εντάξει, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Πέρα μ' άρεσε αρκετά ένα από τα ωραία και γεμάτα μαγικά που πήραμε και με ωραία και πολλά αντικείμενα. Αυτά νομίζω παιδάκια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και γκίκι βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα και που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.